τη βάση. Το Νουάντα, ο γαργαλούσε το πουλάκι του ο Σιμώες, δεν τον άφησε να πάρει ανάσα, αναπνοή. Δεν πήρε αναπνοή, τις πυραμίδες ανάποδα έβλεπε με τον Σιμώες. Και από εκεί και πέρα σου λέει, τι άμε κάνει τώρα ο Βιερίνια και ο Περέιρα, κινδυνεύω? Όχι. Τι κάνω, παίζω με πολλά χαφ, κλείνω τον άξονα, μπαίνω από τον άξονα, γιατί μην κυκλοφορήσει μπάλα και φτάσει κοντά στο Μπακάκι, κοντά στο Σβάρνα, κοντά στο Λάτσι και κοντά στο Λόμπες. Λίγες φορές έφτασε εκεί η μπάλα, φάγανε δύο γκολ η ΑΕΚ, που φαινόταν ότι αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το κέντρο, όλο το μυστικό ήταν εκεί, θα είχαμε τεσσάρα. Λοιπόν, αυτή η ιστορία έγινε. Αν ερθότανε με τον Καμάρα, πώς το λένε, τον προπονητή, τον Ιταλό. Καρέρα. Τον Καρέρα, τέσσερα θα έτρωγε ο Καρέρα, θα γινόταν μάγκα ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία τα βρήκε δύσκολα, δεν έχει εξάρι, δεν έχει τριάρι, δεν έχει στόπερ. Φάουλ λέει το δεύτερο γκολ, μα δεν πήδηξε ούτε από κάτω τα μερμήγκια του γηπέδου της Τούμπας. Φωνάζανε, πήδαρε Κρέσπο να φύγουμε από τη φωλιά. Έχουμε μια φωλιά εκεί πέρα. Τα μερμήγκια μαζεμένα, ο Κρέσπο φιδωμένος πάνω από τη φωλιά, το μερμήγκιό να πούμε. Ο άλλος πήδηξε μέχρι το Θεό, ο Σάκοφ του πήρε την κεφαλιά. Ο Κρέσπο πήρε την κεφαλιά. Ποιο Κρέσπο πήρε, ο Κρέσπο. Ο Κρέσπο έκανε λάθος κεφαλιά. Ναι, πού. Γιατί αλλιώς θα τον δίνω ψάρι, αυτό κοιτούσανε στο βάρο. Ναι, σου λέει ποιο ήταν πίσω του που πίσω του δημιουργεί μια πίεση. Ο Σάκοφ ήταν. Πήδηξε 10 μέτρα ο άλλος. Ο άλλος κάτω στο υπόγειο. Σέντερ μπακ δεν έχει. Αριστερό μπακ δεν έχει, κόφτη δεν έχει. Και πα και παίρνει ποιο πήρατε. Ποιο πήρατε. Ποιο Καγκάβα. Τον Καγκάλα. Τι τον κάνει τον Καγκάλα, ρε! Σου Καγκάλα, θα καπαλώ, τον κάνει Ρουγκάλα, τον κάνει. Τι να τον κάνει τον Καγκάλα, βρε! Ωραίο είναι, τραβάει και κόσμο. Γιατί δεν είναι ο Πάοκ να τραβάει κόσμο που ζουξίδικο. Τσε, βρε, τσε, 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 που παίζει είναι το θέμα. 32 και παίζει Σαραγώσα. Δεν ξέρω πώς είναι πώς. Εντάξει, okay. Ισπανία 2 έχει κάνει 33 συμμετοχές, νομίζω 4 γκολ και μία assist έχει. Ποιο είναι εκεί που κάνει τις μεταγραφές στον ΠΑΟΚ, να σε ρωτήσω κάτι, είναι τρόπο. Την προηγούμενη Κυριακή τα είπαμε. Λοιπόν, τρώει τα λεφτά του Σαββίδη. Θέλετε τον Περέιρα και τον Ροντρίγκο να αντικαταστήσουν τον Βιερίνια και τον Μάτος. Μάλιστα. Και έχετε τον Κρέσπο με τον Βαρέλα 34 χρονών δίπλα στον Ίγκρασον, που σήμερα ο Ίγκρασον δεν πήγε καλά ο άνθρωπος πολύ. Έκανε κάποια ατομικά λάθη. Αυτό πήγε ο Βιερίνη. Ναι, ήταν ο πώς θέλετε. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ, όπως λέει και ο Σιόμπερ. Μαζί με τον Γκαρσία τη ΣΑΚ ήταν η καλύτερη παίκτη. Για τον ΠΑΟΚ λέμε, ο καλύτερος παίκτης του Βιερίνη. Ξέρεις τι είναι, Ρενάκη, τον καλύτερο παίκτη του Βιερίνη στα γεράματα στα 35. Προς τιμή του βέβαια το παιδί. Και σε συνεχόμενα μάτς. Είναι από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχουν βγει η Ερήνια. Ο Καντουρί, και ο Άρντα το παιδί ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με το Σιμώες. Αυτό το δίδυμο το έβλεπα, σαν να έβλεπα ένα παλιωμοδίτικο ποδόσφαιρο με τα μάντουμά του αλέφαντου, τα οποία άμα δεν έχει ομάδα, από τη μέση και πίσω, ρε Μελισανίδη, τι καταστροφή είναι αυτή, ρε. Τι καταστροφή είναι αυτή στην άμυνά σου, ρε. Μπαίνει ο Λάτσι, λέει, πώς το λένε. Πώς τρώνε αυτό το γέρο τη Νέα Δημοκρατία που κάνει το δημοσιογράφο εκεί, τον Πανούτσι. Πολύ εύστοχη παρατήρηση. Ναι, είπε, λέει, δεν έπρεπε να τη στείλει την μπάλα με γκέλ. Σόπαρε. Δεν τη γυρνά. Αν τη γυρίσει.